οι κραυγές, αν θέλετε, διαμαρτυρίας, οι επιστολές που στείλαμε ήταν μπουκολίγες. Τους προηγούμενους μήνες και πέρσι, κατ' επανάληψη έγιναν παρεμβάσεις και σε κάθε ευκαιρία βάζαμε αυτό το ζήτημα, το οποίο τελικά πράγματι είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και έχει να κάνει με την ζωή των συμπολιτών μας, των δημοτών μας, των ανθρώπων μας. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η προσπάθεια έχει γίνει από τους αυτοδιοικητικούς φορείς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Και βέβαια σε αυτές τις κραυγές αγωνίας, αν θέλετε, και διαμαρτυρίες στις δικές μας, προσετέθησαν κατά καιρούς και φωνές άλλων φορέων γύρω από αυτό το ζήτημα, για να δούμε τελικά πώς μπορεί να λυθεί. Θέλω να σας πω ότι η τελευταία μου επιστολή είναι προμηνός περίπου και μάλιστα με έντονο ύφος. Θέλω να σας πω ότι κάποια πράγματα γίνονται χωρίς να φαίνονται. Εγώ δεν σταμάτησα στο θέμα τελευταία της επιστολής, έκανα και άλλες ενέργειες και άλλες παρεμβάσεις, κρίνοντας ότι θα έπρεπε να μην δημοσιοποιηθούν, γιατί ξέρετε κάτι, εκ του αποτελέσματος κρίνονται οι ενέργειές μας. Και κάποιες φορές δεν είναι οι εντυπώσεις έτσι ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μίλησα με το Μαξίμου, μίλησα με το Υπουργείο, μίλησα. Σημασία έχει να βρεθεί η λύση και να τελειώνει λοιπόν όλο αυτό το οποίο πραγματικά είναι πολύ, μα πολύ σοβαρό. Θέλω να σας πω ότι εγώ και ως αντιπεριφερειάρχης τα προηγούμενα 5 χρόνια, επειδή τα προβλήματα του ΕΚΑΒ ήταν πάμπολα, είχα κάνει ενέργειες και είχα κάνει παρεμβάσεις και το γνωρίζουν οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ, κάθε φορά που τελικά χτυπούσαν την πόρτα της Περιφερειακής Ενότητας, όπως και του Δήμου, κατ' επανάληψη μέσα από τις συναντήσεις τις οποίες είχαμε για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, και βέβαια είναι και ένα ζήτημα, το οποίο θέλω να σας πω ότι στην επιστολή που έστειλα δεν φάνηκε, αλλά εγώ το έχω ζητήσει και νομίζω ότι είναι και το σωστό. Στις παραμεθόριες περιοχές, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι το ΕΚΑΒ πρέπει να υπαχθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου. Είναι κάτι που αυτή την ώρα δεν συμβαίνει. Το ΕΚΑΒ λογοδοτεί στο κέντρο. Ο διοικητής ή η διοικήτρια του νοσοκομείου δεν έχει το δικαίωμα και δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στο ΕΚΑΒ. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, διότι τα του οίκου μας τα γνωρίζουμε εμείς. Και άλλο τελικά η λύση να δίδεται κοντά και άλλο τελικά να περιμένεις η λύση να δοθεί από μακριά. Τώρα, για την αυριανή κινητοποίηση. Συμμετέχουμε και εμείς. Συμμετέχουμε στη φωνή διαμαρτυρίας. Είναι χρέος μας να το κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε αύριο μετά τις 12 και ο Δήμος θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, έτσι για να γίνει η φωνή μας ακόμα πιο δυνατή. Μακριά βεβαίως από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό από τώρα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και προέχει είναι τελικά οι λύσεις και αυτές επιδιώκουμε με κάθε τρόπο και μέσο.